Όταν λοιπόν εσύ είσαι σε αυτή τη διαδικασία και από ό,τι κατάλαβα συνεργάζεσαι με σημαντικούς ανθρώπους για να παράξεις καταρχήν το musical που ανακοινώνεις ότι θα βγει του χρόνου τον Οκτώβριο, ναι, και διάφορα άλλα project όπως συναυλίες και τα λοιπά, με βάση την Αλίκη, τη μητέρα σου. Έρχεται λοιπόν ένα δημοσίευμα την προηγούμενη πριν τρεις μέρες στην Εσπρέσο συγκεκριμένα, που λέει ότι εσύ εισήχθης σε ψυχιατρική κλινική. Ναι, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική ότι φλερτάρω με το θάνατο. Έτσι, υπονοώντας προφανώς ότι κάνω σκληρά ναρκωτικά. Έτσι, γιατί αν φλέρτρα με το θάνατο, θα είμαι σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, θα είμαι σε ψυχιατρική κλινική. Σωστό. Και χίλιες άλλες δύο μπούρδες και βλακίες, ας πούμε. Ξέρω ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι καραγκιόζηδες, έτσι. Ξέρω ποιοι είναι. Είπαν το όνομά σου, είπατε πριν. Όχι, το φωτογράφησαν όμως. Το είπαν το όνομά. Κοίταξε να δεις. Στο ίντερνετ το είπαν το όνομά μου. Το είπαν με τη μορφή Χριστών. Αλλά κάνανε ένα τεράστιο λάθος εκεί. Δεν ήταν χρήστες αυτοί, ήταν μέσα από την εφημερίδα αυτοί που το γράψαν. Α, ναι, και το έπιασες εσύ. Ναι, το έπιασα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ωραία, εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που δεν ισχύει αυτό το που γράφτηκε. Λοιπόν, περίμενε πώς το γράψανε, ρε Γιάννη, δηλαδή. Τι ξαφνικά... Περίμενε, ότι έχω χάσει τα λογικά μου. Ναι. Τι με τρελώσει δηλαδή, έτσι, ναι, ότι είμαι ανισόρροπος. Τι μπορεί να φανταστεί. Την προηγούμενη μέρα δε έχουν γράψει όλη την περίοδο την καλύτερη φάση ζωή μου. Όντως. Λοιπόν. Αυτό πια θα σταματήσει. Θα τους τσακίσω. Θα τους τσακίσω πια πραγματικά ο δικηγόρος μου, ο στρατηγός κτλ. Και δεν είναι πια, δεν έχουν πια να κάνουν με εμένα. Έχουν να κάνουν και με μια μεγάλη εταιρεία που οι Αμερικάνοι καταλαβαίνουν ότι σε αυτά δεν παίζουν. Γιατί εδώ παίζονται ολόκληρα πράγματα για το 2016. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς έχουμε σκοπό, θα βγουν πιστεύω αρκετά χρήματα. Θα βοηθήσουμε, θα δώσουμε πάρα πολλά χρήματα στην κυβέρνηση. Γι' αυτό συζητάμε την κυβέρνηση. Δεν σου είπα ότι θα λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος. Θα δώσουμε όμως χρήματα να βοηθήσουμε ανθρώπους, να τα διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως νομίζει, εκτός από αυτά που θα πληρώσουμε σαν φόρο. Και θα κάνουμε πολλές φιλανθρωπίες και όλα αυτά. Δεν είναι, θα έρθει λοιπόν ένας καφετζής να μου καταστρέψει εμένα το Ιβμαντς και τα λοιπά. Γιατί καταλαβαίνεις, Γιώργο και Φίλε, ότι αν σήμερα δεν ήμουν εδώ και με 200 πυρετό, ας πούμε, θα αρχίσει να πάνε να λένε τις φλακίες. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Όπως μόνο σου πριν από λίγο είπες. Πριν από χρόνια πολλά, είχες ένα θέμα σοβαρό με το... Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζει το δημοσίευμα με αυτό, ναι, αφού λοιπόν με φωτογραφίζει. Στο δεύτερο του σκέλος αναφέρεται στο περιστατικό του 2008. Α, μπράβο. Που δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είμαι εγώ, γιατί... Είσαι εσύ. Είμαι αυτό, αυτή η δικογραφία... Υπάρχει. Που είναι κατά 40% βέβαια ισχύει, γιατί τώρα έχει λήξει υπόθεση. Δεν αναφέρουν ότι έχει λήξει υπόθεση. Εσύ αθώθηκες για την ιστορία αυτή, Γιάννη. Ακριβώς. Δεν έγραψε κανείς ότι αθώθηκα για όλες τις κατηγορίες από το πενταμελές εφετείο. Αθώθηκες. Αθώθηκα. Τι είχαν γράψει. Λοιπόν. Τι είχε συμβεί. Είχαν γράψει, ρε παιδί μου, ότι είχαν πάει η αστυνομία στο σπίτι του και είχε βρει μέσα και ναρκωτικά. Και ναρκωτικά και ιστορίες, τέλος πάντων. Και έγινε δίκη μετά και αθώθηκες. Θα αθώθηκα στο εφετείο, αθώθηκα, παμψηφίω το πενταμελές. Έτσι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν τελέσετε κάποιο ποινικό αδίκημα. Τελείωσε. Λοιπόν, και θα έρθω εξ' αυτό. Οι κύριοι λοιπόν αυτοί, αν θυμάστε το 2008, ναι, με ένα μεγάλο μέρος δημοσιογράφων, με σταυρώσανε. Λιώσανε, με κάνανε αληφή, ας πούμε. Δηλαδή, ούτε πια να είχα κάνει τετραπλή δολοφονία. Δίκιο έχεις. Όταν αθώθηκα, καλοκαίρι 2013. Δεν το έγραψε κανένας. Δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος. Αυτός λέω μόνο. Η εφημερίδα λοιπόν δεν γράφει ότι έχω αθώθει. Υπονοώντας λοιπόν ότι είμαι υπόδικος ακόμα για όλα αυτά. Γιατί ακόμα τρέχει αυτή η ιστορία. Τρέχει αυτή η ιστορία. Και μου κοτσάρει ακόμα ότι ξαναρχίζω τα σκληρά ναρκωτικά. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω να ευχαριστήσω βασικά. Κάνω μια μικρή παρένθεση τους φίλους μου στο Facebook που είναι γύρω στους 20.000 οι οποίοι δεν μασάνε. Και εντάξει, έχουν καταλάβει πια τι παιχνίδι παίζεται, ας πούμε, και γιατί παίζεται. Και το μεγάλο μέρος, το 95%, ας πούμε, δεν αντέδρασε αρνητικά. Ίσα-ίσα που όταν ανακοίνωσα στο Facebook έγινε ένας φοβερός χαμός. Δηλαδή αυτή η εκπομπή βλέπετε από το Σίδνεϊ μέχρι το Σικάγο, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, μέχρι όπου μπορεί να φανταστείς περιμένει ο κόσμος να ακούσει κάποια πράγματα. Και βγαίνουν λοιπόν αυτοί οι αλήτες, έτσι, αυτό είναι το πιο μαλακό μπορώ να πω, και γράφουν αυτό πράγμα ότι μια δικογραφία που δεν έχει καμία σχέση, έτσι, που δεν γράφει ότι έχω αθώθει και τελειώνει με ένα περιστατικό που με έπαθα κάτι και με πήγε ο Σταμάτης Κρονάκης κτλ. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Είχα πάθει ένα σωματικό ύλικο, είχε γίνει και ρεπορτάζ. Έκατσα μέρο στο νοσοκομείο και βγήκα. Λοιπόν, γράφοντας όμως έτσι όλο αυτό το κείμενο, έτσι, αφήνει αιχμές ότι είμαι του πεθαίνω, ας πούμε. Φλερτάρω με το θάνατο. Είσαι σοβαρός, ρε. Μην πω το όνομά του.
ο οποίο μου το έπαιζε και φίλο. Στο παίζει και φίλο. Ναι, μου το έπαιζε και φίλο. Θα κάνουμε εκδηλώσει πάντα. Γιατί αυτό ξέρει, δεν ήταν παλιά τη εφημερίδα. Θα κάνει διάφορα καλυστία του. Υπέρ, ναι. Του κο, μην πω. Τέλο πάντων. Και κάτι μαλακή τέτοιε ώρε για τι εκφράσει που χρησιμοποιώ. Αλλά είμαι σε έξαλλη κατάσταση. Και αυτή τη φορά τα λέω στην τηλεόραση. Δεν τα λέω στο Facebook. Γιατί στο Facebook ξέρει. Εντάξει. Εσύ θα κινηθείς νομικά, από ό,τι κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή, όπως είδες, δεν απάντησα αμέσως. Εγώ το ήξερα το θέμα την Παρασκευή. Αλλά. Ρώτησα στο δικηγόρο. Συνονοήθηκα με το νομικό μου τμήμα. Πήραν πάρα πολλοί φίλοι μου, βέβαια, να με ρωτήσουν που δεν. Εντάξει. Τι συμβαίνει, ας πούμε. Γιάννη, να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα για να λύξουμε και μερικά θέματα. Ναι. Εσύ, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, περίμενε να σου συμπληρώσω. Ρωτήσει. Έχει καμία σχέση. Ναι, έχω μια σχέση αυτή τη στιγμή γιατί. Στη συγκεκριμένη κλινική νοσηλεύεται ένα άτομο από την ομάδα μου και πηγαίνω και συμπαραστέκομαι. Είναι κακό αυτό. Δηλαδή, όταν πήγα εγώ σε μεγάλο νοσοκομείο και έκανα εξετάσεις, τι σημαίνει ότι είχα καρκινό. Αυτό γιατί δεν το γράψαμε. Άρα, έχεις επισκεφτεί λοιπόν εσύ τη συγκεκριμένη κλινική. Έχω επισκεφτεί και θα την ξαναεπισκεφτώ. Επειδή υπάρχει κάποιο μέσα. Που... Δεν είναι μόνο ο δικό μου φίλο, είναι και του μανατζέρ μου. Είναι άνθρωπο ομάδα μου. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Εσύ πέρασε ποτέ τέτοιο θέμα που χρειάστηκε ψυχολογική βοήθεια σε όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Όχι, ποτέ. Τελείωσε το θέμα το 8. Τελείωσε όπως αυτό βλέπεις, και είσαι καλά από τότε. Είμαι καλύτερα από ποτέ.